πολιτιστικός σύλλογος Προυσαλιωτών Νομοκαβάλας πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στον εκπρούσις καταγόμενο Λευτέρη Παπαδόπουλο, μεγάλο στιχουργό και μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Και έκανα τον σύλλογο αυτό στη μνήμη του πατέρα μου που ήταν από την Προύσα, ήθελε να πάει, ήρθε εδώ στην Ελλάδα 11 χρονών παιδάκι. Όμως δεν τα κατάφερε, μόλις βγήκε στη σύνταξη, μας άφησε χρόνος, οπότε εγώ στη μνήμη του πατέρα μου έκανα αυτό το σύλλογο. Και βλέπετε ότι έχει γίνει μεγάλος και τρανός και θα τον κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο πιστεύω, με τη βοήθεια πάντα του Θεού όμως. Έχω μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο και από τους φίλους. Τα μέλη μας είναι πολλά. Πλαισιώνουν το σύλλογο. Σε αυτά τα 8 χρόνια που έχουμε κάνει το σύλλογο, έχουμε κάνει χορευτικό. Πήγαμε προς κινηματικές εκδρομές στην Προύσα. Λειτουργήσαμε εκκλησίες ελληνικές. Κάναμε τη χοροδία την οποία θα απολαύσετε σε λίγο. Και συνεχίζουμε με την παρότρινση του Επισκόπου Προύσης να κάνουμε και άλλους συλλόγους μέσα στην Ελλάδα και αν το καταφέρουμε, πάντα λέω με τη βοήθεια του Θεού, να κάνουμε ομοσπονδία. Δεν μπορώ να περιγράψω τη συγκίνησή μου για το γεγονός ότι είμαι πλάι σε ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε ο πατέρας μου και ζει ακόμα μέσα στη συνείδησή τους, γι' αυτό και κάνουν αυτή την εκδήλωση. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να παρευρίσκομαι, διότι άλλες υποχρεώσεις με κατάρρευσαν Αθήνα. Ήρθε όμως η κόρη του αδερφού μου, ο οποίος είναι και αυτό από την ίδια φυσικά μύθα της Προύσας. Θα με προσωπήσει επάξια, το ξέρω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να δει εκείνη. Το αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Γεώργιος Παυλίδης γέμισε ασφυκτικά το βράδυ του Σαββάτου 9 Ιουνίου με μέλη του Συλλόγου και όχι μόνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την όμορφη μουσικοχορευτική εκδήλωση. Ο Σύλλογος Προυσαλιωτών Καβάλας, ο οποίος έχει το χορευτικό του τμήμα από την ίδρυσή του, περίπου 6-7 χρόνια είναι, και το νεοσύστατο τμήμα της χοροδίας, με την πρόταση της κυρίας Μαριάννης Παγκρατίδου, η οποία είναι η έφορος της χοροδίας μας, ένα χρόνο μόνο, νεοσύστατη χοροδία, και φυσικά το μαέστρο τον κύριο Παύλο Ξανθόπουλο που κάνει εξαιρετική δουλειά, αποφάσισαν, ανακαλύπτοντας ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει καταγωγή από τον πατέρα του από την Προύσα, να δουλέψουν πολύ, να δουλέψουν τα τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και να κάνουν ένα αφιέρωμα στη δουλειά του, όσο μπορούμε τουλάχιστον στο μικρό χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει η εκδήλωση, να ακούσουμε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια που μεγαλώσαμε, όλες οι γενιές και ακόμη και οι γενιές των παιδιών μας με αυτά μεγαλώνουν. Να ακούσουμε όμορφο μπουζούκι, να ακούσουμε εξαιρετικές φωνές από το υπό τη διεύθυνση και τη χοροδιακή ενορχήστραση του κυρίου Ξανθόπουλου. Η εκδήλωση καταρχήν είναι αρκετά σημαντική, διότι προσπαθούμε να τιμήσουμε έναν πολύ μεγάλο στιχουργό Έλληνα, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Προύσα, και μέσα από αυτό το πάντρεμα της καταγωγής του Λευτέρη του Παπαδόπουλου και των τραγουδιών του, προσπαθούμε να περάσουμε και στους νεότερους αυτά τα τραγούδια τα οποία τα γνωρίζουν γενιές και γενιές και τα οποία προσπαθούμε να έρθουν σε επικοινωνία και με τον νέο κόσμο, τα οποία ίσως κάποιοι από αυτούς δεν τα γνωρίζουν ακόμα και σιγά σιγά πρέπει να τα μάθουν, γιατί και από μουσικής απόψεως αλλά και από στιχουργικής απόψεως είναι τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει ιστορία και θα αφήσουν ιστορία και για τις επόμενες γενιές. Απλά να συγχαρώ την
το Σύλλογο Μουρσαλιωτών για την προσπάθεια την οποία κάνει. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος αρχίζει να παλιώνει και είναι ένας σύλλογος ο οποίος γράφει τη δική του ιστορία και καταξιώνεται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Σε άνυδρες εποχές, μια καθημερινότητα που μας τραγίζει κυριολεκτικά, το να ζούμε στιγμές που βλέπουμε τους χορευτές και τις χορεύτριες να χαμογελάνε, αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη υπόθεση και τη μεταγγίζουν αυτή τη διάθεση σε όλους μας.